Ο κύριος Γιώργος Γεωργίου επέστρεψε. Νομίζω ότι είναι και αυτό είδηση από τις διακοπές του. Και είδηση και από τα πολύ αγαπημένα μας θέματα, ναυτιλία. Ναυτιλία. Μπλε σελίδες, η καρδιά της ναυτομπορικής. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα. 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 Για λέγε, έχεις νέα, ε? Ναι, έχουμε νέα σε ό,τι αφορά αυτό το λεγόμενο ντέρμπι ανάμεσα σε Έλληνες και Κινέζους. Μία για τα πρωτεία του στόλου και τώρα για τα πρωτεία σε ναυπηγήσεις που μελλοντικά θα σημάνει φυσικά και την κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο σε επίπεδο στόλου. Έχει κλείσει η ψαλίδα πλέον ανάμεσα σε Έλληνες και Κινέζους, παρότι το Νοέμβριο του 2023 το κινέζικο order book, δηλαδή τα πλοία που ήταν υπό ναυπήγηση, ήταν 21% μεγαλύτερο από το ελληνικό. Πλέον στο τέλος Ιουλίου οι Έλληνες είχαν υπό ναυπήγηση 577 πλοία έναντι 581 των Κινέζων. Βλέπουμε δηλαδή την ψαλίδα να έχει κλείσει στα 4 πλοία, καθώς οι Έλληνες έχουν υπερδιπλασιάσει από τον Νοέμβριο του 2022 το μέγεθος του βιβλίου παραγγελίων, υποθετώντας ένα διευρυμένο σερί ναυπηγείς, συμφωνώντας, υπογράφοντας ένα μεγάλο σερί ναυπηγήσεων με τα ναυπηγεία της Ασίας, εστιάζοντας κυρίως σε δεξαμενόπλια και gas carriers. Και να πούμε ότι με βάση τα περσινά στοιχεία οι Έλληνες ελέγχουν περίπου το 19% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου σε όρους deadweight χωρητικότητας, με τους Κινέζους να βρίσκονται στο 15%. Κάτι που σημαίνει ότι και με τα δεδομένα από την πλευρά των ναυπηγήσεων οι Έλληνες θα διατηρήσουν αυτή την απόσταση ασφαλείας από τους Κινέζους για την ηγεσία του παγκόσμιου στόλου τα επόμενα χρόνια. Ποιες κατηγορίες πλοίων ναυπηγούνται περισσότερο? Ναι, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες κυριαρχούν σε tankers και LNG, LPG carriers, ενώ οι Κινέζοι από την άλλη πλευρά προπορεύονται σε bulk carriers και container ships. Συγκεκριμένα οι Έλληνες έχουν υποθετήσει τα τελευταία χρόνια παραγγελίες για 270 tankers, περίπου το 30% όσων ναυπηγούνται διεθνώς αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα, στα gas carriers, δηλαδή στα πλοία μεταφοράς LNG και LPG, το ελληνικό order που περιλαμβάνει 102 πλοία, με μερίδιο 17% σε παγκόσμιο επίπεδο και το κινέζικο 64% με μερίδιο 11%. Και ποια είναι από τα μεγάλα ονόματα, Γιώργο, που κρύβονται πίσω από, από αυτά τα deals? Ναι, το όμιλος που υλοποιεί το μεγαλύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή σε ελληνικό, αλλά ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ο όμιλος Προκοπίου, ο Γιώργος Προκοπίου, με πολλά πλοία υπό ναυπήγηση σε όλους τους βασικούς ναυτιλιακούς κλάδους, κυρίως tankers, bulk carriers και LNG carriers. Φυσικά ο όμιλος του Γιώργου Οικονόμου επίσης υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό ναυπηγικό πρόγραμμα σε tankers, LPG carriers. Πρόσφατα επεκτάθηκε και στα πλοία μεταφοράς αμμονίας. Ο Evalent Shipping του Κρήτων Αλεντούδη επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο order book και αυτή με tankers, bulkers, αλλά τελευταία επεκτάθηκε και στα πλοία μεταφοράς LNG και φυσικά από την εξωτερική δεν μπορεί να βγει ποτέ ο όμιλος της Μαρίας Αγγελικούση με ένα σημαντικό και εκεί πρόγραμμα ναυπήγησης. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.